Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πάνε σε άντρα, έριξε. Η ζωή μου ξεκίνησε τη μέρα που σε γνώρισα. Σ' αγαπάω κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Όταν εσένα θα συσκεπάζει το χώμα, εγώ θα σκεπάζω τη Μαρίνα δίπλα μου. Γιατί εκεί θα γυρίσεις, στο κρεβάτι μας. Είσαι στον τάφο και η Μαρίνα στην αγκαλιά μου. Σήμερα είναι μέρα χαράς και ευτυχίας. Όπως κάθε πατέρας, πάντα ευχόμουν αυτή τη στιγμή για την κόρη μου. Και αυτό που ήθελα ήταν να τη δω με έναν άντρα δίπλα της που να τον αγαπάει και να την αγαπάει. Ήρθε η στιγμή να γυρίσω κι εγώ σελίδα. Για πάντα. Θα τη συγχωρέσεις μετά από όλα όσα σου έκανε, θα τη φέρεις ξανά στο σπίτι. Ναι, αυτό θα κάνω. Γιατί χωρίς τη Μαρίνα δεν έχω ζωή. Πρώτη μέρα στο σπίτι μας ως κυρία Γεωργοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αισθάνομαι ότι η σχέση σου με τον Αχιλλέα διαφέρει πολύ από τη σχέση δικηγόρου-πελάτη. Τι ανοησίες είναι τώρα αυτές. Το είδα στα μάτια σου, Πέτρο. Ο τρόπος που τον κοίταζες έλεγε ακριβώς αυτό. Τι δηλαδή. Ότι τον φοβάσαι. Καθόλου δεν φοβάμαι. Γιατί τη Δάφνη θα την προστατεύσω από κάθε κίνδυνο αν χρειαστεί. Έστω κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που μπορώ να κάνω στη ζωή μου για αυτήν. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Έκανα βλακεία, ήθελες να κοιμηθείς εδώ. Πά, με περιμένω. Ζόρικη κατάσταση, έτσι. Σήμερα είδα πώς θα είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα. Τέρμα πια οικογενειακές συγκεντρώσεις. Ο καθένας μόνος του. Κι εγώ, πασπαρτού. Αδιανόητο. Κοίτα, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μη βλέπεις τους γονείς σου μαζί. Τόσα χρόνια είχες φτιάξει μια εικόνα και ξαφνικά είναι μόνο μια εικόνα. Δεν θα την ξαναζήσεις ποτέ. Δεν βαριέσαι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η Μαρίνα που σε στεναχωρεί λίγο, ε. Καμία σχέση. Μη μου λες εμένα καμία σχέση. Ξέρω πόσο σε εκνευρίζει η κόντρα που έχετε. Και το βλέπω και σε εκείνη. Κριστίας, πρόσεχε. Ελσά, είσαι θυμωμένη. Αλλά και αυτή σήμερα την είδα πάρα πολύ πιεσμένη. Σχεδόν δυστυχισμένη με τη συμπεριφορά σου. Κοίτα. Επειδή τον έχω περάσει κι εγώ αυτό τον πόλεμο, ξέρεις τι κατάλαβα. Η αγάπη δεν χάνεται. Μην πληγώνετε η μια την άλλη. Ό,τι και να συμβαίνει, είναι μάνα σου. Βάλ το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου και άσε μια πόρτα ανοιχτή. Το ίδιο μου είπε και η μαμά σου. Βλέπεις, μιλάει πείρα. Κάτι μάθαμε κι εμείς. Λοιπόν, πάρε το δικό μας παράδειγμα και απόφυγε το. Ναι. Ναι. Δεν φανταζόμουν πως η ευτυχία μπορεί να κρύβει μια αγκαλιά. Ούτε εγώ. Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό που είπες για τη δουλειά σου. Γιατί δεν ξαναρχίζεις τις εμφανίσεις.
Εδώ. Δεν μου τίποτα ντομάτες, είναι να πάω να φέρω μερικές. Έλα τώρα, δεν κάνω πλάκα. Πιστεύω ότι με τις κατάλληλες κινήσεις μπορείς να ξαναγυρίσεις. Η τελευταία σου εμφάνιση ξεχάστηκε ήδη. Ο κόσμος ακόμη σε αγαπάει και σε θαυμάζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά άσε να ξέρω λίγο καλύτερα εγώ. Νομίζω ότι στην Κύπρο έχω κλείσει σαν καλλιτέχνης. Ίσως η Κάτια να μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα, αλλά ούτε θέλω, ούτε μπορώ να της το ζητήσω. Έτσι κι αλλιώς το μόνο που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή είσαι εσύ. Και αυτό που ζούμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείς. Ξέρω πώς είναι να μην μπορείς να δημιουργήσεις. Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο. Είμαι χαρούμενος. Και δεν χρειάζεται να ξανασκεφτώ τίποτα. Έχω δουλέψει τόσο πολύ στη ζωή μου που δεν χρειάζεται να δουλέψω και τώρα. Καμιά φορά μου λείπει, αλλά νομίζω ότι είναι από συνήθεια. Έχω αυτό που χρειάζομαι. Εσένα, εδώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν με άκουσες. Ελπίζω να μην το μετανιώσεις σκληρά. Εγώ προσπάθησα να σε προειδοποιήσω. Τώρα το μόνο που μένει να σου ευχηθώ είναι καλή τύχη. Θα τη χρειαστείς. Έστειλες τη φωτογραφία, τρελάθηκα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έτσι μου έρχονταν να τα παρατήσω όλα και να τρέξω να σε πάρω αγκαλιά. Και γιατί δεν το κάνεις τώρα? Ξέχασα να σου πω. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ένας μουσικός παραγωγός για το τραγούδι μου. Σούπερ, αγάπη μου. Θα γίνει η επιτυχία της χρονιάς, το έχω πει. Χαίρομαι που συνέβαλα και εγώ να το γράψεις. Αν και δεν ήθελα να σε κάνω να πονέσεις τόσο. Τι είπαμε? Δεν είπαμε τέρμα αυτά? Τώρα χαμογελάμε. Αλκή, αυτό το τραγούδι μπορεί να μου ανοίξει πολλές πόρτες. Το θέλω πάρα πολύ, για να νιώθεις κι εσύ περήφανος για μένα. Και να γεμίσουν τα περιοδικά με δικές μας φωτογραφίες, όχι με σένα και τη Χαρά. Ρε μωράκι μου, εμείς δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Αυτό που έγινε με τη Χαρά στα περιοδικά ήταν τουλάχιστον ηλίθιο. Μπορούμε να μην τη βάζουμε και τώρα ανάμεσά μας? Φύλαμε. Υπόσχομαι, μ' ακούς? Όλα τα προβλήματά μας θα τελειώσουν σύντομα. Το ξέρω. Δεν ξέρεις πόσο λαχταρώναμε στη συνέχεια μαζί.
Σε λατρεύω, μωράκι μου. Ναι, σε λατρεύει η μαμά. Και η μαμά είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να είμαστε μαζί. Το απέδειξα. Και θα το αποδείξω πάλι. Μέχρι να φύγουμε από εδώ. Από αυτή τη φυλακή. Πρέπει να φύγω. Πιο πάνω. Στις 11 θα το δώσεις άλλα 150 ml, ναι. Και το μεσημέρι να τον κάνεις μπανάκι. Τον βοηθάει να κοιμάται καλύτερα. Και σε παρακαλώ, πέφυγε λίγο την πιπίλα. Χαλάνε τα δόντια μετά. Επίσης, να τον κρατάς λίγο να περπατάτε. Του αρέσει τον ανορίζει. Μην ανησυχείτε, τα ξέρω απ' έξω και ανακατοτά αυτά. Ναι, αλλά εγώ είμαι η μάνα του και τα ξέρω καλύτερα. Γι' αυτό τα λέω. Γιατί δεν θέλω να γίνει το παραμικρό λάθος. Κατάλαβες? Ωραία, χρειάζεσαι κάτι άλλο? Ναι, το γάλα τελειώνει. Είναι το τελευταίο βασικά, αλλά θα μπορούσα να πάω να πάρω. Μου είπατε να μην πω έξω όμως. Ναι, ακριβώς. Και αυτό θα κάνεις. Δεν θα πας πουθενά. Θα φέρω εγώ γάλα όταν γυρίσω το μεσημέρι. Γεια σου, ψυχή μου. Δεν μου λες, πώς ήταν η Νύφη? Κούκλα, γιαγιά, πανέμορφη. Και πολύ ερωτευμένη, ε. Ο γαμπρός στα μάτια την κοίταζε. Λιώνει. Μάλιστα. Το πιο συγκινητικό ήταν όταν ο θείος την παρέδωσε. Πω, ζόρι που τράβαγε ο άνθρωπος. Φώναζε από μακριά. Έτσι είναι όλοι οι πατεράδες. Δυσκολεύονται να δώσουν τα κορίτσια τους. Και εσύ έτσι θα πάθεις. Να το ξέρω δηλαδή, να μην παντρευτώ. Τι λες, εγγόνα μου, που δεν θα παντρευτείς? Άστον τον πατέρα σου, άστον να τρώγεται. Ο πατέρας σου είναι ικανός να σκοτώσει αν δεν πάρεις τον καλύτερο. Αυτό να το θυμάσαι. Όποιος σε κάνει έστω να δακρύσεις, θα το βρει από μένα. Έλα, μπαμπά, κόψε κάτι. Εσύ δεν μπορείς να πειράξεις ούτε μυρμήγκι. Καμιά φορά οι συνθήκες κάνουν και τα πρόβατα λιοντάρια. Αγρίεψε το πράγμα. Αλλά δεν θα χρειαστεί. Είμαι σίγουρος πως θα κάνεις την καλύτερη επιλογή. Και εμένα το πιο ευτυχισμένο πατέρα του κόσμου. Καλά. Μέχρι τότε όμως, η μελόνυμφη πρέπει να πάει σχολείο. Πάω να ετοιμαστώ. Στο καλό, παιδί μου. Πέτα το, αγόρι μου. Ξεφορτώσου το. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η κακιά στιγμή. Με τρομάζεις. Μη φοβάσαι, μάνα. Το όπλο θα μείνει στη θέση του. Ακριβώς για την περίπτωση που έρθει η κακιά στιγμή. Θα βγεις? Ναι. Λέω να πάω από το σπίτι μου, το παλιό. Χρειάζομαι κάτι πράγματα και τώρα που δεν είναι κανείς εκεί να πάω. Στεναχωριέσαι που δεν είναι πια δικό σου αυτό το σπίτι? Όχι, βέβαια. Μπορεί να υποφέρω εξαιτίας της κόρης μας, αλλά ξέρω ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Αν έχανα όμως εσένα, ο πόνος δεν θα περνούσε ποτέ. Είμαι ευτυχισμένη που πάλεψα να μην ζήσω αυτόν τον πόνο. Λοιπόν, φεύγω. Τόσο νωρίς.
Είμαι πουλάκι εγώ στον ύπνο. Θα το συνηθίσεις με τον καιρό. Μόνο αυτό είναι. Ναι, τι άλλο. Ξέρω εγώ μήπως ανησύχησε κάτι, κάτι που θυμήθηκες. Όχι, τίποτα. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα ποτέ, αλλά τώρα θέλω να μάθω. Για το ερωτικό σου παρελθόν. Σοβαρά. Είπαμε να ανακαλύπτεις πράγματα, αλλά σαν ανακαλύπτω και εγώ τώρα. Τι έγινε μόνο μου, ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Απλά θέλω να ξέρω αν υπήρχε κάποια γυναίκα που να την αγάπησες, ρε παιδί μου. Και για τους χύψη λόγους να μην συνέχισε. Εντάξει, αφού θες να μάθεις, δεν θα ισχυριστώ ότι δεν ερωτεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Θα ήταν αστείο. Ούτε ότι δεν είχα σοβαρή σχέση, γιατί είχα. Και πόσο καιρό κράτησε? Αρκετό. Πότε? Ενώ πριν πόσο καιρό? Περίπου όταν πρωτοδιορίστηκα στη δίωξη, στην Αθήνα. Συνάδελφος και αυτή? Όχι, δημοσιογράφος. Χθες γύρισες αργά. Σήμερα έφυγες νωρίς, δεν σε είδα. Εντάξει με τον Νίκ, το γλεντήσατε? Εντάξει, το λες και γλέντι. Μάλλον από χαιρετισμό το λες. Όπως και να έχει, δεν σε είδα. Δεν μ' αρέσει να σε μοιράζομαι με κανέναν. Το κρεβάτι ήταν άδειο. Και εγώ σε θέλω δικό μου. Μόνο δικό μου. Ειδικά τα βράδια. Και τα πρωινά. Και τα μεσημέρια. Χαρά. Όχι εδώ μέσα. Γιατί? Είμαι σίγουρη θα αλλάξεις γνώμη. Αυτό λέγεται ανάκριση, όχι ερώτηση. Ναι. Τι κάνεις? Θέλω να μάθω. Πες μου. Ωραία, λοιπόν. Τελείωσε γιατί δεν είπα μέσα μου ότι θέλω να περάσω τη ζωή μου με αυτή τη γυναίκα. Για μένα το είπες? Από την πρώτη στιγμή. Αφού το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, τώρα η ανάκριση τελείωσε, ο μάρτυρας κατέθεσε. Πάω να κάνω ένα ντουσάκι και να οργανώσουμε τη μέρα μας. Θα περάσουμε μια υπέροχη μέρα του μέλητος. Εντάξει. Άντε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον, αφήστε μήνυμα. Αλλιώς κλείστε. Έχουμε και δουλειές. Με ζήτησε κάποιος? Η κυρία. Μαρίνα, έπαθε κάτι ο Μανός? Όχι, όλα καλά, μην ανησυχείς. Πότε? Θέλω να μιλήσουμε. Για τι πράγμα? Θα σου πω. Αλλά πρώτα θέλω να σε ρωτήσω κάτι και απάντησε με ειλικρινά. Όταν μου είπες ότι ο Μάνος είναι άρρωστος, το έκανες για να με τρομάξεις και να φύγω από κοντά του? Ήρθες πρωί-πρωί να με ρωτήσεις αυτό? Σίγουρα δεν έπαθε κάτι ο Μάνος? Σίγουρα. Κατ' ακρίβεια είναι καλύτερα από ποτέ. Απλώς θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Απάντησε μου ειλικρινά, το έκανες για να με τρομάξεις ή μου κρύβει κάτι ο Μάνος? Ειλικρινά. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να είμαι διακριτικός αυτή τη στιγμή. Επιτέλους έχω καταφέρει στη ζωή μου
Ακόμα και αυτή τη στιγμή να φύγω, να φύγω γεμάτος. Αν με αγαπάς, λοιπόν, όπως λες, μη μου το καταστρέψει αυτό. Δεν θέλω η Έλισσα και η Μαρίνα να μάθουν ότι δεν έχω καθόλου δυνατό. Χριστό, ξέρω ότι με έχεις προειδοποιήσει για το φάρμακο και έχεις κάθε δικαίωμα να βάλεις τις φωνές. Αλλά άκουσέ με, σε παρακαλώ. Δεν θα σου βάλω τις φωνές. Δικιά σου είναι η ζωή. Εσύ αποφασίζεις. Το φάρμακο που μου έχεις δώσει είναι σαν που με κρατάει. Δεν βοηθάει καθόλου. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αυξήσουμε τη δόση. Το εξήγησα αυτό. Και μάλιστα θα είναι και περιττό σε λίγο καιρό. Okay, το έχω δεχτεί αυτό πια, αλλά τουλάχιστον βρίσκεται να μην πονάω. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω τόσο μου απομένει να το ζήσω με αξιοπρέπεια. Υπάρχει μια αγωγή που μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να μπει στο νοσοκομείο και εσύ αυτό δεν το θέλεις. Σκέψου το. Αυτό ξέχνα το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ κατευθείαν από εδώ θα πάω στο νεκροταφείο. Βρες κάτι άλλο. Okay. Θα φροντίσω να πάρεις μια παρηγορητική αγωγή. Δηλαδή? Οπιούχα. Αυτά που δίνουμε στο τελικό στάδιο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να βρω. Εντάξει, ήμουν υπερβολική. Πίστευα ότι αν σου πω ότι ο Μάνος είναι βαριά άρρωστος, θα φοβηθείς και θα φύγεις. Δεν θα διέλυες το γάμο σου. Εσύ όμως... Ευχαριστώ πολύ. Παρ' όλα αυτά, έτρεξες κοντά του. Αυτό σημαίνει ότι... Ότι τον αγαπάς πολύ. Μάλιστα. Κοίτα, δεν ήρθα εδώ για να σε κρίνω. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και τώρα να σου πω το λόγο για τον οποίο ήρθα. Κάτια, ο Μάνος έχει ανάγκη να βγει στη σκηνή. Έχει μαραζώσει και ας μην το παραδέχεται. Έχει ανάγκη να δημιουργήσει, να είναι γύρω από κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει αυτό εδώ ο ίδιος. Όμως λέει ότι μετά την τελευταία του εμφάνιση όλες οι πόρτες έχουν κλείσει. Αυτό λέει. Εσύ όμως μπορείς να το ανατρέψεις αυτό. Αν θες βέβαια. Εγώ σε παρακαλώ να το κάνεις για τον Μάνο. Για τον άνθρωπο που κάποτε αγάπησες. Και δεν φοβάσαι μήπως προσπαθήσω να τον ξανακερδίσω. Τόσες ώρες μαζί στη δουλειά μπορεί και να τα καταφέρω. Εντάξει. Αν γίνει αυτό, τότε σημαίνει ότι αυτό που έχουμε εμείς δεν αξίζει. Οπότε χάρη θα μου κάνεις παραζημιά. Μπράβος. Θέλει θάρρος για να δοκιμάζεις τα όρια της σχέσης σου. Δεν μου απάντησες όμως. Θα το κάνεις. Και να τη χαίρεσαι. Άντε και γιαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ μου φαίνεσαι μια χαρά. Σαν να συνήλθες. Μπράβο. Μπα. Αντίδραση είναι. Ειδικά εδώ μέσα. Δεν θέλω να με λυπούνται. Εύα, σε παρακαλώ. Κάνε ό,τι μπορείς για τη μετάθεσή μου. Το θέμα του Θεόφιλου έχει προχωρήσει και μπορεί να χρειαστεί να φύγει πρώτος για Αθήνα. Δεν θα το αντέξω. Να μείνω μόνη μου σε ένα άδειο σπίτι. Όσο μένω εδώ στην Κύπρο, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που έπαθα. Σε καταλαβαίνω. Αλλά προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοίτα, στο υποσχέθηκα και θα κρατήσω το λόγο μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Σε ευχαριστώ. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Thank you.
κάνεις εσύ εδώ, δεν περίμενα. Η Έλσα με παρακάλεσε να έρθω. Το παιδί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με έναν πατέρα χτυπημένο και με μία μάνα που την παράτησε για τον κόμενο. Έφυγα από εδώ μέσα γιατί θα έχανα τα μυαλά μου. Ξέρεις εσύ, μπορεί και τη ζωή μου ακόμα. Τα μυαλά σου τα έχασες από τότε που γνώρισες το ραζί. Όσο για τη ζωή σου, μια χαρά σε βλέπω. Εσύ ποτέ σου δεν κινδύνευσες. Αντίθετα, το παιδί μου θα έχανε τη ζωή του για σένα. Ναι. Ξύπνησα, άντρη, ξύπνησα. Ξέρω πολύ καλά τι έκανες με τα χάπια. Με δηλητηριάζατε. Έχω αποδείξεις γι' αυτό. Εσύ δηλητηρίαζες τη ζωή του παιδιού μου. Μέρα με τη μέρα τον καταράκωνες. Του έδινες τη μία πίκρα μετά την άλλη. Αχάριστη. Ναι, και είπατε να με στείλετε μια και έξω. Να με τρελάνετε, μπας και ησυχάσετε. Μια χαρά σε βλέπω. Ούτε τα φάρμακα σε πείραξαν, ούτε τίποτα. Μαζεμένα έπρεπε να σου τα δίνω. Για να γλιτώναμε από σένα μια για πάντα. Μάλιστα. Χαίρομαι που το παραδέχεσαι επιτέλους. Τι άνθρωποι είσαστε εσείς? Μαζί το σχεδιάσατε? Παράτησες τον άντρα σου και το παιδί σου. Και έχεις το θράσος να μας κατηγορείς και από πάνω. Τώρα κόψε το θέατρο. Ξέρω όλη την αλήθεια. Οι ουσίες αυτές βρέθηκαν στο αίμα μου. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς σου τα δίναμε, ε? Σε βλέπω. Όλα καλά? Κι εγώ χαίρομαι. Πώς είσαι? Καλά, ωραία. Όσο γίνεται. Η Κρίστη τι κάνει? Είναι καλύτερα? Το παλεύει σιγά σιγά. Δεν ήταν εύκολο για αυτήν. Εσύ όμως δείχνεις μια χαρά. Συνήλθες εντελώς. Όχι ακριβώς. Κάνω τεράστια προσπάθεια να δείχνω καλά. Το καταφέρνεις όμως. Μην το λες. Τα φαινόμενα πατούν. Αυτό λέω κι εγώ. Όλο αυτό που έγινε δημιουργήσε μεγάλο πρόβλημα στο γάμο μου. Δεν είναι και λίγο να χάσεις το μωρό μέσα από τα χέρια σου? Ναι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει με το Θεόφιλο. Ο γάμος μας έχει κλονιστεί. Μου δήλωσε ότι δεν αντέχει άλλο. Αν δεν συνέλθω, λέει, θα χωρίσουμε. Γι' αυτό κι εγώ το παλεύω. Φαντάζεσαι να μου συμβεί γι' αυτό? Όλος μας τύχησε πολύ ο θάνατος του μωρού. Η Κρίστη είναι μικρή. Θα ξανακάνει παιδί. Εγώ δυστυχώς... Φαντάζομαι πώς νιώθεις. Ωραία. Πρέπει να γυρίζω στη δουλειά. Γεια σου και χαιρετίσματα στην Κρίστη. Θα τα πούμε. Και λες για μένα και για τον Κυριάκο, οι πράξεις σου είναι αυτές που κατέστρεψαν την οικογένειά σου. Έλα, σταμάτα. Μην προσπαθείς να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Αφού δεν είσαι στα καλά σου, ποιος θα σε πιστέψει? Ποιος? Πες τα όπου θες. Θα πήγαινα να σας καταγγείλω στην αστυνομία, αλλά δεν θέλω η Έλσα να μάθει τι καθάρματα είστε. Και εσύ και ο Κυριάκος. Τώρα σε έπιασε ο πόνος για το παιδί σου τόσο καιρό. Πάψε επιτέλους, πάψε! Το τι κάνω εγώ με την κόρη μου είναι δικός μου λογαριασμός. Και δεν πάω στην αστυνομία γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν θέλω να κρεμιστεί όλος της ο κόσμος, αλλά όλα έχουν και τα όρια τους. Λοιπόν, αν εσύ και ο γιος σου δεν κρατηθείτε μακριά από μένα και το Μάνο, θα πάω να σας καταγγείλω. Αλήθεια το λέω. Δεν θα υπολογίσω τίποτα. Αν τολμήσεις να κατηγορήσεις για κάτι τον Κυριάκο, θα με βρεις μπροστά σου. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο επικίνδυνη... Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αφού έφτασες στο σημείο να με δηλητηριάσεις, δεν φοβάμαι τίποτα πια. Τέλος πάντων, ήρθα εδώ για να πάρω μερικά πράγματά μου, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Δεν θέλω τίποτα από εδώ μέσα. Θα μολύνατε με την παρουσία σας. Πάντα ήσουν αχάριστη και ανέστητη. Δεν άξιζες εσύ στο παιδί μου. Έπρεπε να σε είχα απαλλαγή από καιρό.
Δεν μπορούσα να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει δίπλα σου. Έπρεπε να σε ξεφορτωθώ από πιο νωρίς. Αλλά αυτή τη στιγμή να φύγεις από αυτό το σπίτι. Ξεκουμπήσου. Και να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Άκουσε εκεί. Να έρχεσαι στο ίδιο μου το σπίτι και να με απειλείς. Είσαι πολύ πιο άρρωστη από την νόμισα. Ο Θεός να σε λυπηθεί. Είχαμε έρθει εδώ με τον Πέτρο και την Εύα όταν ήμουν μικρή. Ένα διήμερο μήνα μας, το θυμάμαι ακόμα. Μέναμε σε ένα φοβερό ξενοδοχείο. Καλά τρόπο το σκέφτομαι, μπορεί να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά εμένα μου φαινόταν σαν παλάτι. Άμα θυμάσαι που είναι, μπορούμε να μείνουμε εκεί. Θέλεις? Ναι. Φαντάζομαι δεν θα δυσκολευτούμε να το βρούμε. Ήταν σε ένα μικρό κολπάκι. Καλά, εμείς δεν είπαμε ότι θα φεύγαμε σήμερα. Πειράζει να μείνουμε μερικές ώρες στο ξενοδοχείο. Μετά το φαγητό να χαλαρώσουμε λίγο. Όχι, το θέλω κι εγώ. Είσαι καλά? Ας τα λέμε καλά. Συμβαίνει κάτι? Όχι, καλά είμαι. Αυτό είναι για τη Δάφνη. Κάτι σημαντικό για το γάμο της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, εσύ κάτι έχεις. Γιατί είσαι ταραγμένη? Συνάντησα την Τωρέτα έξω και αναστατώθηκα. Αυτή η ιστορία με το μωρό με πόνεσε πολύ. Η κόρη μου πάρω λίγο να τρελαθεί. Κοίτα, καλύτερα να τα αφήσετε όλα αυτά πίσω σας. Να πάτε παρακάτω. Δεν βοηθάει ούτε εσένα, ούτε την Κρίστη να το σκέφτεστε συνέχεια. Ναι, έχεις δίκιο. Η Ντορέτα μου μίλησε πολύ φιλικά. Δείχνει να το ξεπέρασε εντελώς. Εκτός αν το έπαιζε έτσι. Όχι. Έχει συνέλθει. Έτσι λέει. Αλλά σίγουρα την πονάει ακόμα. Όσο κι αν δείχνει ψύχρεμη. Να σκεφτείς ότι θέλει να φύγει από την Κύπρο. Πού να πάει? Με πιέζει για μετάθεση στην Αθήνα. Βιάζεται. Λέει ότι όλα εδώ της θυμίζουν το μωρό που έχασε. Και πότε σκοπεύει να το κάνει? Περίεργο, εμένα δεν μου βγαίνει τίποτα έξω. Μόλις βρεθεί αντικαταστάτης για τη θέση της. Και εδώ που τα λέμε, αυτό θα είναι το καλύτερο. Για όλους μας. Λοιπόν, να σε εδώ. Κάνε μια στροφή. Έλα, κάνε μια στροφή τώρα. Κούκλα, θεά. Καλά, θα σε δει ο παραγωγός, θα πάθει την πλάκα του. Ναι. Το τραγούδι μου και η φωνή μου του αρέσει. Όχι τα μούτρα μου. Τι μας λες? Λες και δεν ξέρουμε ότι στις μέρες μας μετράει όλο το πακέτο. Έλα να σε εδώ. Εσύ σήμερα λάμπεις. Έγινε κάτι? Χθες το βράδυ ήμουν με τον Άλκη. Α, έτσι πες μου γι' αυτό. Γελάνε και τα αυτιά σου εσένα σήμερα. Μάλιστα. Και πώς ήτανε? Σούπερ. Καλύτερα δεν ήτανε ποτέ. Δεν είχαμε ξανακάνει έτσι έρωτα. Πώς έτσι? Ήταν πιο λυμμένος, ρε παιδί μου, γεμάτος πάθος. Άντρας πια. Όχι το αγόρι που ήξερα. Βέβαια, τόσο καιρό που τον είχε στον πάγο, το αγόρι έκανε το homework του. Λες να είναι αυτό ή... ή τι? Ξέρω εγώ. Μπορεί να τον έχει εκπαιδεύσει αυτή η χαρά.
Έκρισε ξεκόλα επιτέλους με αυτές τις αιμονές σου. Μπορείς να χαρείς αυτό που έχεις και να μην το δηλητηριάζεις. Δεν μπορώ, ρε Έλισσα, να το βγάλω από το μυαλό μου. Το κοινό της Κύπρου υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά το Μάνο. Ακόμα και μετά από αυτό που έγινε, το αντιμετώπισε πολύ θετικά. Θέλει πάρα πολύ να τον δει να παίζει. Ξανά. Κάτια τι λες. Παραλίγο να καταστραφώ οικονομικά. Έχασα το συνέτερό μου. Έχω αναγκαστεί δουλεύω το μαγαζί μόνος μου. Δεν το ρισκάρω, τύπος είναι απρόβλεπτος. Να σου πω, σε μένα μιλάς, τίποτα δεν έπαθες. Και το μαγαζί σου έγινε μάστο. Ολόκληρη η Λευκοσία περνάει από εδώ να πιει ένα ποτό, να δει και που έγινε η φάση. Δηλαδή ο τύπος θα ξανέβει σκηνή. Για να στο λέω, τι καταλαβαίνεις. Από την άλλη, δεν θα στο πει ο ίδιος, γι' αυτό θέλω να του κάνεις εσύ την πρόταση. Και την αμοιβή του θα την αναλάβω εγώ, αλλά θα μείνει μεταξύ μας. Ακούσέ με. Και το μαγαζί θα γεμίσει, και ντόρος θα γίνει. Γιατί δεν με πιστεύεσαι. Κάτια, δεν είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει όλο αυτό που έγινε. Πίστεψέ με, το κενού του αρέσει πολύ η ίντριγκα. Και ξεχνάει και εύκολα. Και συγχωρεί. Ήταν χοντρό αυτό που έκανε. Δεν είμαι σίγουρος ότι τον έχει συγχωρέσει ο κόσμος. Τους έστρεψε όλους εναντίον. Ο κόσμος λατρεύει να μισεί τα είδωλά του. Υπάρχει μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ του θαυμασμού και του μίσους. Μπες στο YouTube να δεις πόσα χτυπήματα έχουν τα βιντεάκια του Μάνο, ακόμα και τώρα. Λοιπόν, κοίτα. Καταλαβαίνω πως με όλα αυτά που πέρασες είναι δύσκολο να χαλαρώσεις. Όμως προσπάθησε να το χάρεις. Και σταμάτα να βάζεις συνέχεια κακό με το μυαλό σου. Μπορείς στην τελική να μην έγινε τίποτα με τη χαρά. Ναι, εντάξει. Τον ξέρω τον άλκιο τον εαυτό μου. Δεν θα άλλαζε συμπεριφορά έτσι τυχαία. Κρίση, σταμάτα, σε παρακαλώ, θα βάλω τις φωνές. Τι έχεις πάθει. Ό,τι και να έγινε με τη χαρά, αν έγινε, ο Άλκης τώρα είναι δικό σου. Εσένα αγαπάει. Μαζί σου πέρασε όλο το βράδυ, εσένα λαχταράει να δει. Γι' αυτό μπορείς, σε παρακαλώ, να το χαρείς, λες και δεν υπάρχει καμία χαρά στον ορίζοντα. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άσε τώρα αυτά και πάμε στο θέμα μας. Κράτα εσύ αυτή τη λάμψη που σου χάρισε ο Άλκης. Και πήγαινε να καταπλήξεις τον παραγωγό. Ναι, λοιπόν, καλή επιτυχία, μωρό μου. Πού πας? Σάμποσέ τον, θα τα πας περίφημα. Ναι, γεια. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε. Αλλά δεν σου υπόσχομαι συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν θα το μετανιώσεις, να δεις που θα μου ζητάς και άλλες παραστάσεις. Λοιπόν, ερώτηση. Τι? Γιατί το κάνεις αυτό? Μην μου πεις δουλειά, εντάξει. Πελάτες που δεν πληρώνεσαι, ποσοστά που δεν παίρνεις. Όχι, όχι, δεν είναι δουλειά μου. Τώρα συνεννοούμαστε. Και γιατί όλα αυτή η τρικαρασικάτια, τόσο κόλλημα έχεις φάει με τον τύπο? Δεν ξέρω, μάλλον το κάνω πιο πολύ για μένα παρά για εκείνον. Εγώ έχω την ανάγκη να κάνω ένα δώρο σε έναν άνθρωπο που αγάπησα. Δεν σε πιάνω. Όποιος έχει τη ζωή μπροστά του, πρέπει να είναι γενναιόδωρος. Θέλω να πω ότι εγώ βρίσκομαι σε μια νέα φάση στη ζωή μου και θέλω να του κάνω ένα τελευταίο δώρο. Λοιπόν, αυτά που είπαμε θέλω να μείνουν μεταξύ μας. Και να του κάνεις την πρόταση έτσι όπως την είπαμε, έτσι. Μπορώ να κάνω αλλιώς. Στο χρωστάω. Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, λέω τι να πούμε, τι να κουβεντιάσουμε σήμερα. Τι θέμα να πιάσουμε. Και σκέφτηκα τις σχέσεις. Πάντως, παιδιά, είναι κάποιες ερωτήσεις που δεν τις αντέχω έτσι και δεν τις έχω κάνει και ποτέ μου στον άλλο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είμαι σπίτι, πάει το σταθερό, το συμφώνω. Έλα, ρε, σπίτι, είσαι. Όχι, είμαι σινέμα, αλλά έχω κάνει εκτροπή για να τη σπάσω το διπλανό μου. Ή το άλλο, κορυφαίο. Πρέπει να είμαστε καλά με τσαπουκά. Πολύ καλά, έτσι, okay. Σας έλειψα καθόλου, ίδιο. Ιδιαί, πόσο? Έτσι, μπράβο, και εμένα που λείψα, η αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, παράσταση τελείωσε. Έλαμπε δίπλα στον άνθρωπο που αγαπάει. Έπρεπε να ήσουν από μια μεριά να την έβλεπες. Εσύ, ήσουν ποτέ παντρεμένη, ε?
Έχεις κάποια εικόνα από το γάμο σου? Νύφη. Νύφη. Ναι. Θυμάσαι τον εαυτό σου, Νύφη. Φόρεσες ποτέ νυφικό? Περίμενε. Η Δάφνη εδώ είναι νύφη. Φοράει το νυφικό. Νύφη. Στάσου. Την έχω κάπου καλύτερα. Εδώ. Να την πάλι. Αφού το θέτεις έτσι, θα περιμένω να έρθει ο Πέτρος από το ταξίδι του. Και τότε θα πάρω την κόρη μου και θα φύγω. Και μην προσπαθήσετε να με σταματήσετε. Έχω πάρει την απόφασή μου. Φίλε, την πατήσαμε. Ο Γεωργόπουλος νίκησε σε όλα τα σημεία. Τι έκανε πάλι? Με στέλνει πακετάκι στην Αθήνα και με ξεφορτώνεται. Μας έβγαλε off και τους δύο. Πρώτα στην αίσθησε σένα με την κόμενα, μετά σε απάλλαξε για να το παίξεις και καλά υπεράνω στη Δάφνη, τώρα σουτάρει εμένα. Πάντα ένα βήμα μπροστά ο τύπος, ε. Δυστυχώς παίξαμε και χάσαμε. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να πάμε παρακάτω. Μόνο που το παρακάτω για μένα παρά είναι λίγο μακριά, ε. 1000 χιλιόμετρα και βάλε. Ξέρεις γιατί έγινε χακεράζρα? Γιατί συνειδητοποίησα από νωρίς ότι τα μεγάλα λαμόγια γλιτώνουν από τον νόμο. Δεν το άντεχα αυτό. Και αποφάσισα ότι θα κάνω εγώ τη δουλειά των μπάτσων. Και τους έδινα τα λαμόγια στο πιάτο. Μόνο που στην περίπτωση αυτή το λαμόγιο είναι ο ίδιος ο μπάτσος. Γι' αυτό και σε ξεφορτώθηκε μια και έξω. Νομίζεις? Δεν πρόκειται να ησυχάσω μέχρι να τον ξεσκεπάσω. Να μην με λένε Νίκ, αν δεν συνεχίσω να σκαλίζω για τον τύπο. Όπου και να είμαι, ό,τι και να γίνει. Νομίζω δεν έχεις καταλάβει τι σκυλή είμαι. Όχι, όχι, φίλε. Στο καλύτερα δεν έχει νόημα πια. Στο χρωστάω, ρε. Στο χρωστάω και σένα και τη Δάφνη. Να τη γλιτώσω από το λαμόγιο. Που ξέρεις, μπορεί να καταλέξετε ξανά μαζί. Άστο καλύτερα. Άστο, Νίκ. Μην το κουράζουμε άλλο, ούτως ή άλλως. Αυτό το κεφάλαιο για μένα έχει κλείσει οριστικά. Ξέρω να χάνω και ξέρω πότε πρέπει να κάνω πίσω. Το ίδιο να κάνεις κι εσύ. Όχι, 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 όχι. Ο τύπος μου έχει κάτι στο λαιμό. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω μέχρι να τον ξεμπροστιάσω. Ωραία. Μόνο που μην ξεχνάς ότι πλέον είναι άντρας της Δάφνης. Και ό,τι και να γίνει θα έχει επίπτωση και πάνω της. Γι' αυτό μην την ταράξεις αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι. Τώρα ένα δίκιο το έχεις. Την είδα στο γάμο. Κατάλαβα ότι τον αγαπάει πραγματικά. Την είπα πάλι του κοτσάνα μου.
Sorry. Όχι, εντάξει. Καλά κάνεις και μου το λες. Ούτως ή άλλως, όσο πιο γρήγορα το πάρω απόφαση, τόσο πιο εύκολα θα πάω παρακάτω. Θα μου λείψεις. Όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, είσαι αληθινός φίλος. Έλα, έτσι μπορώ εγώ τις μελούρες, αλλά... έτσι είναι. Είσαι φίλος πραγματικός. Απ' τους λίγους, απ' τους ελάχιστους που έχω. Μπορεί να φεύγω τώρα, αλλά σύντομα θα έχεις νέα μου. Και εσύ και ο Γεωργόπουλος. Μπορεί να γελάει τώρα που με ξαποστέλνει. Αλλά θα τον αφήσω σε χλωρό κλαρί μέχρι να αποδείξω τι είναι. Φωτεινή. Φωτεινή μου, κοίταξέ με, σε παρακαλώ. Συγγνώμη αν σε τρόμαξα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σε αναστάτωσε τόσο πολύ. Ε, τι. Θυμήθηκες κάτι από το δικό σου γάμο? Η Δάφνη είναι φίλη σου. Στη φωτογραφία είναι με τον άντρα που παντρεύτηκε, με τους γονείς της δίπλα, είναι ο πατέρας του γαμπρού. Ε, τους γνωρίζεις αυτούς? Τους έχεις συναντήσει ποτέ? Σου θυμίζουν κάτι? Καλά. Εντάξει. Εντάξει, θα φύγω. Θα σε αφήσω να ηρεμήσεις. Πιστεύω. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενα να δω εδώ. Δεν μου αρέσει να διαφημίζω το φιλανθρωπικό μου έργο. Έρχομαι από εκεί που και βλέπω κάποιους ασθενείς. Εσύ? Χορηγία από τη φαρμακευτική. Οι φιλανθρωπίες είναι πολιτική της εταιρείας. Θα ξανάρθω όμως να πάρω τις απαντήσεις. Κάτι μου λέει ότι εκεί βρίσκεται η άκρη της ιστορίας. Συγγνώμη, να περιμένουμε αρκετή ώρα. Όσο χρειαστεί. Το ταξίμετρο γράφει. Μην ανησυχείς. Θα πληρωθείς όσα γράψει. Εντάξει, ευχαριστώ. Κυρία Ντορέτα, το μωρό ανέβασε πυρετό. Πόσο έχει? 38. Είναι λίγο ανήσυχο και δεν κοιμάται. Τι έκανες, του έδωσες αντιπυρετικό? Ναι, του έδωσα, αλλά ο πυρετός δεν πέφτει. Ωραία, λοιπόν, κάντε ένα χλιαρό μπάνιο και έρχομαι κι εγώ από εκεί τώρα. Ακολούθησε αυτό το αμάξι. Γρήγορα, μην το χάσουμε. Ναι, ξεκινώ. Τι κάνετε? Εδώ η Κάτια ήρθε με μια πρόταση. Μίλησε με τον ιδιοκτήτη του Μαϊούσου και λέει ότι θέλει να κάνουμε μερικές εμφανίσεις ακόμα. Αλήθεια. Μπράβο, πρέπει να δεχτείς. Η εταιρεία της Εύας είναι χορηγός σε ένα άλλο ίδρυμα που επισκεπτόμουν. Είδα μάλιστα και την ίδια εκεί μια φορά. Αλήθεια? Δεν το ήξερα. Η γυναίκα σου μόλις μου συστήθηκε. Η Βάνα είναι πρώην κοπέλα μου στην Αθήνα. Θυμάσαι που σου είχα πει? Συναντηθήκαμε πριν στην ταβέρνα. Είναι πολύ μικρό το νησί μας τελικά. Πετάγομαι στο φαρμακείο να πάρω το σιρόπι. Αν μέχρι να γυρίσω να πάσει πάλι πυρετό, βάλτε μια κομπρέσα βρεγμένη με χλιαρό νερό στο μέτωπο. Το μωρό και τα μάτια σου. Απλά το διαλύσαμε. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή δεν το πήρε και πολύ καλά. Αλλιώς, γιατί να μου στέλνει απειλητικά μηνύματα την ημέρα του γάμου μας? Τι έκανε? Με προειδοποίησε να μην σε παντρευτώ γιατί με χρησιμοποιείς. Τι εννοεί με αυτό, άντρα?